Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σάββατο σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2023. Ζεσταίνεται το γάλα μας, έχει ετοιμαστεί ο καφές μας και έχουμε επιστρέψει. Δρυμύτερη, θα δείξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό το βίντεο είναι για όλους εσάς εδώ στο κανάλι. Έχει να δείτε βίντεο φρέσκο. Πότε ήταν, βρε, που κάναμε το βιντεάκι, Πέμπτη βράδυ? Απ' την Πέμπτη βράδυ που κάναμε ένα βιντεάκι με τον Λακούλη στον καναπέ που σας έλεγα ότι στα Αθήνα κόλλησα κορονοϊό. Ναι. Και τώρα, σήμερα το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2023, είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στα καθήκοντά μας. Ναι. Να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ξανά φρέσκα βίντεο. Αναγκαστικά ξεκουραστήκαμε. Τα καλά του κορονοϊού. Οπότε αυτό το βίντεο θα είναι ένα βίντεο στο οποίο θα σας πω λίγα πράγματα για την Αθήνα. Και στο τέλος του βίντεο θα δείτε την επανένωση με το Λακίδιο. Μετά θα φτιάξω ένα άλλο βίντεο στο οποίο θα ανοίξω τα δώρα, τα οποία δώρα είναι έτσι όπως τα έχω φέρει πάνω στο τραπέζι του σαλονιού. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα φέρουμε εδώ ένα τραπεζάκι να βάλουμε τα δώρα να τα ανοίξουμε. Δεν τα έχω ανοίξει. Περίμενα να τα ανοίξουμε μαζί. Και μετά θα κάνουμε το vlog της ημέρας. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί το γάλα. Πάμε να το φέρουμε. Λοιπόν, έχω πάρει κάτι καινούριο για μένα, ένα δώρο για μένα. Το πήρα πριν 2 εβδομάδες. Είναι αυτό το κανατάκι που ζεσταίνω το γάλα στο φούρνο μικροκυμάτο. Το γάλα το κατσικίσιο που δικαιούμαι να πίνω και φτιάχνω τον καφέ μου. Δεν είναι βίντεο διαφήμιση αυτό. Σας έχω πει ξανά ότι έχω μια... Μ' αρέσουν κάποιες μικρές πολυτέλειες. Για μένα αυτό το καρατάκι του γάλακτος, το οποίο είναι... Το έχω βρει σε μια υπεραγορά, ρε παιδί μου. T&C's λέει, είναι εγγλέζικο. Αυτό το καρατάκι μου φτιάξε τη μέρα, την εβδομάδα, το μήνα, μπορεί και το χρονιά. Το ότι έχω αυτό το καρατάκι. Λοιπόν, έφτιαξα ένα 2 λεπτό βίντεο. 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Πέμπτη βράδυ πρέπει να ήταν. Ή Τετάρτη βράδυ. Νομίζω ήταν Πέμπτη βράδυ. Πέμπτη βράδυ. Έχω χάσει τις μέρες. Σήμερα είναι Σάββατο πρωί. Λοιπόν, έφτιαξα αυτό το βίντεο στο οποίο σας ενημέρωσα ότι στα Αθήνας κόλλησα κορονοϊό. Και ότι διέκοψα εκτάκτως το μόνο της ζωής μου ταξίδι. Ξέρετε αυτό το διήγημα που λέει «Το μόνο της ζωής του ταξίδιον». Οι φιλόλογοι να μας γράψουν από κάτω και το συγγραφέα. Νομίζω θυμάμαι ποιος είναι, μην πω κάτι λάθος. Α, κάτσε να βάλουμε και αυτό το δαχτυλίδι που μου είχε στείλει η Κατερίνα από τη Λευκάδα. Λοιπόν, «Το μόνο της ζωής του ταξίδιον». Αναγκάστηκα να το διακόψω την Τρίτη και να επιστρέψω στην Κύπρο, αλλά επειδή είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι πρέπει να ξεκουραστώ, το τήρησα. Και όλη μέρα την Τετάρτη, και όλη μέρα την Πέμπτη, και όλη μέρα την Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, δεν έκανα απολύτως τίποτα που να έχει σχέση με δουλειά. Έκανα φαγητό να φάμε, Ολάκη και εγώ, καθίσαμε στον καναπέ πολλές ώρες και είδαμε σειρές, ταινίες. Είδα μία πολύ ωραία ταινία στο Apple TV, την οποία την έχει φτιάξει ένας Έλληνας σκηνοθέτης, ο Κώστας Χρήστου, ο οποίος λέει ότι δούλευε ως βοηθός σκηνοθέτης στην ταινία «Κοινόδοντα του Λάνθιμου». «Fingernails» ονομάζεται η ταινία. Τα νύχια των δαχτύλων μας. Είναι λίγο σκοτεινή, λίγο βαριά, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Ίσως σας κάνω ένα βίντεο για αυτήν την ταινία, τη «Fingernails». Και μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο. Ήταν μια ατμοσφαιρική ταινία. Δεν έχει πολύ ψηλή βαθμολογία στις βαθμολογίες που έχουν οι ταινίες. Έχει γύρω στο 6,5 έτσι. Όμως ήταν μια ταινία την οποία παρακολουθώντας την, εγώ ως ψυχολόγος έχω πάρει τα μηνύματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και ταιριάζουν για μένα ένα βιβλίο που διαβάζω αυτές τις μέρες. Ένα βιβλίο που έχει τίτλο «How not to die alone», «Πώς να μην πεθάνεις μόνος», το οποίο το έχει γράψει μία ψυχολόγος η οποία δεν ασχολείται θεραπευτικά με την ψυχολογία, κάνει άλλα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή
Η κοπέλα αυτή είναι, τώρα σας το δείξω. Η κοπέλα αυτή είναι Λογκανούρη. Ένα λεπτό. Δείξε μας βρε το βιβλίο. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Με το Kindle μου. Αυτό το βιβλίο. How Not to Die Alone. Λοιπόν, η οποία Λογκανούρη αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος στην ιστοσελίδα γνωριμιών Hinge και γράφει τις δικές της απόψεις βασισμένες πάνω σε και σε μελέτες ψυχολογίας, αλλά και πάνω σε δικές της μελέτες σε σχέση με τον dating και τις σχέσεις. Το πήρα αυτό το βιβλίο, για σας δουλεύω. Παρόλο που εγώ είμαι σε μια φάση που συνειδητά απέχω από τον dating, το πήρα, το διαβάζω και θα φτιάξω βίντεο σε σχέση με τις αλήθειες που κατά τη γνώμη μου λέει αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Πρέπει να ακούμε τον εαυτό μας και πρέπει να δίνουμε χώρο στον εαυτό μας να υπάρξει. Πριν λίγες μέρες είχα ανεβάσει στην Καρτέλα Κοινότητα μια εξαιρετική ανάρτηση που έκανε η πολύ αγαπημένη συνάδελφος η Μαριάννα Ημιτά στη σελίδα της στο Facebook, και μάλιστα η Μαριάννα μου είπε ότι θα βρει το χρόνο να κάνουμε και ένα βίντεο σε σχέση με αυτό το θέμα. Έχει γράψει η Μαριάννα. Η επιτακτική εργασιομανία είναι σύμπτωμα ενός αφρόντιστου εσωτερικού παιδιού και μετέπειτα ενός αφρόντιστου συντρόφου. Ένα λεπτό να βάλουμε και τα γυαλιά μας. Το αέναο κυνήγι της κοινωνικής αναγνώρισης φανερώνει το έλλειμμα της άγονης γονεϊκής συναισθηματικής εμπλοκής κατά τη διάρκεια των παιδικών χρόνων. Προσοχή στη διάκριση των ενιών μεταξύ εργατικότητας και επιτακτικής εργασιομανίας. Πολύ σοφό το post της Μαριάννας, η ανάρτηση της Μαριάννας, η οποία έχει το hashtag επιτακτική εργασιομανία, προσωπικότητα, ψυχολογία, συντροφικότητα. Πολύ σημαντικό. Και με έβαλε σε σκέψεις. Εμένα. Με έβαλε σε σκέψεις γιατί θα σας πω στο vlog της ημέρας γιατί. Λοιπόν, για τα πέρι κορονοϊού, παρόλο που είχα κάνει το Φεβρουάριο τη συνάντηση στην οποία ήσασταν 850 άνθρωποι και με πολλούς από τους οποίους αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, χαιρετηθήκαμε, δεν κόλλησα κορονοϊό, ούτε είχα ακούσει να κολλήσει κάποιος άλλος, και κάναμε και άλλες τρεις συναντήσεις στον εργαστηριό διαζώσης. Αυτή τη φορά ήταν η τυχερή μου φορά και κόλλησα κορονοϊό. Η αλήθεια να λέγεται είναι ότι είχα μιλήσει με τον αδερφό μου που είναι ιατρός από το τέλος Σεπτεμβρίου και το ρώτησα αν πρέπει να κάνω εμβόλιο, επαναληπτική δόση, αναμνηστική δόση για τον κορονοϊό και για την γρίπη, και μου είπε ναι, να μιλήσει με τον γιατρό σου. Μέχρι να μιλήσω με τον γιατρό μου, με είχε αρπάξει ένα γερό κρυολόγημα 8 Οκτωβρίου. Οπότε μου είπε ο γιατρός, πρέπει να περιμένουμε να γίνεις εντελώς καλά και μετά να κάνεις τα εμβόλια. Οπότε υπολόγιζα άματι επιστροφή από την Αθήνα να είμαι εντελώς καλά και να κάνω τα εμβόλια. Νομίζω κάνω ένα διπλό που είναι γρίπης και αναμνηστικό κορονοϊού. Δεν πρόλαβα. Ευτυχώς δεν κόλλησε κανείς άλλος. Έστειλα μηνύματα στις ομάδες στο Viber από τους ανθρώπους που έχουμε ομάδες στο Viber όσοι συμμετείχα στα διαζώσεις εργαστήρια. Έχω στείλει μηνύματα, τεσταρίστηκαν οι άνθρωποι, δεν βρέθηκε κανείς άλλος. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Προφανώς ήμουνα πιο κοντά στον εμβολιασμό και το Φεβρουάριο, γιατί έχω κάνει 4 δόσεις του εμβολίου και τους προηγούμενους μήνες. Δεν υπήρχε και η έξαρση που υπάρχει. Είχα φτάσει Παρασκευή στην Αθήνα. Σάββατο και Κυριακή ήταν τα εργαστήρια. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για μένα είναι πρωί, ώρα 12. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ήταν έτσι μυσταγωγική. Τη Δευτέρα πήγα στον εκδοτικό οίκο. Βγαίνει το βιβλίο μας πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Η περιοδία για την παρουσίαση του βιβλίου όμως θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα. Οπότε να προλάβω να εμβολιαστώ και
να μπορέσω να έρθω να συναντηθούμε. Λέω έτσι ενδεικτικά ότι οι πόλεις στις οποίες θα γίνει η παρουσίαση, τις έχω σημειώσει τη Δευτέρα που είμαστε στον εκδοτικό, τις σημειώσαμε τις πόλεις. Θα μην ανησυχείτε όμως, θα γίνει ολόκληρη... Θα κάνουμε ομάδες του Viber πάλι για τις παρουσιάσεις, ώστε να γνωρίζουμε πόσοι θα είμαστε, ποιοι θα είμαστε για να κλείσουμε και τους ανάλογους χώρους. Τώρα να σας πω πού θα πάμε. Θα πάμε Πάτρα, εννοείται θα πάμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη και Ιωάννινα. Αυτές είναι οι πόλεις που έχουμε σημειώσει για να κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου. Ξαναλέω, με το καλό, τον Ιανουάριο του 2024. Ή τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, περίπου εκεί. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί θέλω να βγει το βιβλίο, θέλω να αποκτήσετε το βιβλίο, να διαβάσετε το βιβλίο και να έρθετε στις παρουσιάσεις έχοντας γνώση του βιβλίου, ούτως ώστε να κάνουμε και μια ουσιώδη επί του βάθους συζήτηση. Εννοείται ότι η παρουσία σας στις παρουσιάσεις θα είναι δωρεάν. Δεν είναι ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι που κάποιος πληρώνει για να συμμετέχει, θα είναι δωρεάν οι παρουσιάσεις, περισσότερα μετά τα Χριστούγεννα. Πήγα τη Δευτέρα στον εκδοτικό οίκο, ένιωθα λίγο κρυολογημένη, το οποίο ήταν πολύ πιο ελαφρύ από το κρυολόγημα που είχα αρχές Οκτωβρίου, για το οποίο είχα κάνει και πόσα τεστ για τον κορονοϊό που δεν ήταν κορονοϊός. Τους είπα όμως, μαζευτείτε, προσέξτε μακριά, δεν άγγιξα κανέναν, δεν είχα ένα χαρτομάντιλο στη μύτη. Και την Τρίτη λέω, δεν με βλέπω καλά, μου λέει και η Αριστονίκη ότι... Η παρουσίαση του μεταδιδακτορικού της μεταφέρθηκε από την Πέμπτη στην Παρασκευή. Εγώ τόσο ή άλλως είχα εισιτήριο για να φύγω Παρασκευή πρωί, δεν θα προλάβαινα. Οπότε λέω, ας πάω στην Κύπρο. Και εννοείται ότι φορούσα μάσκα συνέχεια, γιατί το ψηλιάστηκα. Το ψηλιάστηκα. Μάσκα και μάλιστα FFP2. Βλέπετε τις φωτογραφίες. Φυσικά τώρα δεν σε ρωτάει κανείς, ούτε στα αεροδρόμια, ούτε πουθενά. Αν έχεις κάνει τεστ, φαίνεται ότι ο κορονοϊός έχει περάσει σαν μια ενδημική νόσος, δεν γνωρίζω πώς τα λένε αυτά, όπως και να έχει. Εγώ όμως έβαλα τη μάσκα μου, ήρθα στο χωριό μου, έφτασα 3 το πρωί της Τετάρτης στο χωριό και την επόμενη μέρα το πρωί, μεσημέρι, μέχρι να ετοιμαστώ, πήγα και έφερα το λάκυλο, το λακούλι. Αυτό το μικρό σκυλάκι. Και τώρα θα σας δείξω το βίντεο της συνάντησης μας με τον Λάκη. Δείτε το. Ξαναλέω, σήμερα θα ανέβει ένα βίντεο με τα δώρα και θα ανέβει και ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα σας πω τις σκέψεις μου σχετικά με την εργασιομανία, τις δικές μου τις σκέψεις. Ένα μεγάλο, ωραίο, χορτάτο, βαρβάτο βίντεο θα κάνουμε με τη Μαριάννα, όταν θα μπορέσει η Μαριάννα μου, η μητά. Και... άλλο ένα βίντεο που θα ανοίξω τα δώρα, γιατί ακόμη δεν έχω ανοίξει τα δώρα. Σήμερα νιώθω καλά. Είμαι καλά σήμερα. Νιώθω καλύτερα. Θα τα πούμε, θα σας το πω στο απογευματινό το vlog, γιατί έχω πάρει αποφάσεις ζωής. Έχω πάρει αποφάσεις ζωής, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να τον αγαπάμε, τον ευλογημένο τον εαυτό μας και να τον προστατεύουμε. Έχω πάρει αποφάσεις ζωής, θα σας τα πω μετά στο απογευματινό vlog. Οπότε τώρα δείτε. Πώς πέρασες, πώς ήταν, όλα καλά, έκανες φιλούς, από ό,τι είδα είχε καινούργια σκυλιά, καινούργια παιδιά που δεν τα ξέραμε. Α? Και μου είπε Αλέξης ότι ήσουν πολύ, μου είπε Αλέξης ότι ήσουν πολύ γλυκούλης
και ότι ακολουθούσες οδηγίες. Ναι. Ότι ήξερες να προγραμμάζεις, αγάπη μου, είσαι γλυκιά μου, αγάπη, γλυκιά μου. Γλυκιά μου, αγάπη, ναι. Τα καλύτερα έχω ακούσει για σένα. Τα καλύτερα! Μας είπαν τα καλύτερα, πήραμε και μια φορά το παιδί μας από το σχολείο και μας είπαν τα καλύτερα. Μπράβο, βρε, μπράβο, βρε. Μπράβο, βρε, μετά από 3 χρόνια το καταφέραμε, βρε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, όχ, τι καλούλης. Και θα πάει στο σπίτι του ο καλούλης. Και θα είναι με τη μαμά του ο καλούλης. Μα είναι εξαιρετικά καλούλης. Εξαιρετικά καλούλης. Ο μικρός ο λούλης. Καλούλη. 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 Καλούλη, η μαμά σου οδηγάει σαν... Όχι του καλούλι. Όχι και είναι πάρα πολύ καλούλι. Είναι πάρα πολύ καλούλι και το λένε λούλι. Όχι του. Όχι του μωρό μου το πεθύμισα. 5 μέρες μακριά σου μωρό μου. Ήταν λίγο δύσκολο μωρό μου 5 μέρες μακριά σου. Αγαπουλένιο. Τι ωραία να έρθει η μαμά σου να σε πιάσει. Ωραία φάση, ε. Ωραία φάση να έρθει η μαμά σου να σε πιάσει. Ναι. Εδώ στις εξοχές καλά περνάτε, ε. Ναι, και καλό καιρό έχετε. Και δέντρα έχετε και απ' όλα έχετε. Καλούλη, λοιπόν, καλούλη, άκουσε. Και άκου να δεις, καλούλη. Επειδή η μαμά θα κάνει διακοπές, καλούλη. Ναι, στην Αθήνα θα καθόμουν μέχρι την Παρασκευή να ξεκουραστώ. Θα ξεκουραστούμε στο σπίτι μας, καλούλη. Θα κάνουμε το λεγόμενο staycation. Ξέρεις τι είναι το staycation? Πώς λέμε vacation? Vacation σημαίνει πάω διακοπές, που σημαίνει vacation. Αδειάζω το σπίτι. Εμείς θα κάνουμε staycation. Θα κάνουμε διακοπές στο σπίτι μας. Ναι, καλούλη. Και θα έχουμε ένα τρελό πρόγραμμα, καλούλη. Θα κοιμόμαστε, καλούλη. Θα ξυπνούμε. Θα τρώμε. Θα βλέπουμε τηλεόραση. Θα δούμε τις σειρές μας, καλούλη. Θα διαβάσουμε τα βιβλία που έχουμε στο Kindle μας, καλούλη. Και σου υπόσχομαι, καλούλη, ότι από σήμερα που είναι Τέταρτη, μέχρι και το Σάββατο, καλούλη, που επιστρέφουμε στα καθήκοντά μας, μέχρι το Σάββατο που θα κάνουμε τις δουλειές μας ξανά, θα είμαστε διακοπές. Καλούλη, διακοπές! Η μαμά δικιά σου, εσύ της μαμάς, σε βλέπω, καλούλη, ότι πραγματικά πρέπει να το πω, πρέπει να το... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πρέπει έτσι να το... Σωστά πράγματα πρέπει να λέγονται, καλούλη. Ότι είσαι μια χαρά, καλούλη μου. Μια χαρά είσαι, καλούλη μου, σε βλέπω. Σε βλέπω, είσαι τρυφερούλης. Ναι, ναι, σε βλέπω. Σε βλέπω, καλούλη, ότι είσαι μπόμπα. Μπόμπα είναι ο καλούλης. Πολύ καλούλης. Ναι. Θέλω να σου πω και κάτι όμως. Δεν θα παρεξηγηθείς. Όταν ήσουν στον Αλέξη και εγώ ήμουν στα Αθήνα, εργαστήρια, ήρθε ο Λάζαρος με την Άιδε και μείνανε στο σπίτι μας. Ναι, καλούλη. Μείνανε στο σπίτι μας, καλούλη. Εγώ ήρθα χθες το βράδυ πολύ αργά, καλούλη, και πήγα και τα συγκυρίσω όλα. Και έχω να σου πω, καλούλη, ότι η Άιδε έχει βρει όλα τα κόκαλα που έχει σκρύψει με όλα τα κόκαλα. Δεν έχει αφήσει ένα καλούλη. Έχει βρει όλα τα κόκαλα που έχει σκρύψει. Κάτω από καναπέδες, πίσω από πόρτες και τα έχει ανασύρει. Και άρχισε να τα θάβει στην αυλή, έτσι με τον Λάζαρο. Και μετά έκανε μια συμφωνία με την Άιβε ότι θα τα ξεθάψουν και θα τα βάλουν εκεί που έχει τα κόκαλα σου. Άρα τώρα τα κόκαλα που έχεις κρύψει στο σπίτι είναι εκεί στο δωμάτιό σου. Θα αποφασίσεις μόνος σου τι θα τα κάνεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα έχεις κάτω τους καναπέδες. Υπάρχει μια ελευθερία στο σπίτι, καλούλη. Καταλαβες? Ναι. Το καλούλι έχει μια ελευθερία. Άμα θέλει το καλούλι να βάζει τα κόκαλά του στην πορεία, θα τα βάζει. Άμα θέλει να τα βάζει κάτω από το μαύρο τον καναπέ, θα τα βάζει. Άμα θέλει να τα βάζει κάτω από το επίπεδο της τηλεόρασης, θα τα βάζει. Δεν καταπιέζουμε τα καλούλια εμείς. Σε καμία περίπτωση, καλούλι, δεν τα καταπιέζουμε. Και να σου πω, ρε καλούλι, κουράστηκα πολύ στην Αθήνα τώρα που πήγα και σκέφτομαι.
Θα δω τι θα κάνω. Έχω σκέψεις. Έχω σκέψεις, καλούλη. Κάνουμε. Περιοδία για το βιβλίο θα την κάνουμε, καλούλη. Και βγαίνει, το, βγαίνει ωραίο το βιβλίο, βγαίνει ωραίο το εξωφυλλό. Βγαίνει ωραίο, πολύ ωραίο. Θα την κάνουμε την περιοδία, αλλά για εργαστία. Δεν ξέρω καλούλη. Δεν με βλέπω. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα αποφασίσουμε. Με ξεκουραστό και καθαρό μυαλό, καλούλη. Θα πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Αυτά που λέμε να κάνει ο κόσμος θα τα κάνουμε και εμείς. Και θα κάνουμε αυτό που είναι το καλύτερο για όλους, καλούλη. Και ο καλούλης έφαγε και τα φαγητά του που του πήγα στον Αλέξη. Μπράβο, καλούλη. Μπράβο, καλούλη. Μπράβο, 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 καλούλη. Μπράβο. Ούτου. Ούτου και είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και όμορφο. Και όμορφο. Και καλούλη. Και θα πάμε να κάνουμε staycation. Staycation. Διακοπές στο σπίτι μας, 3 μέρες. Ναι. Ναι. Όχι ότι εμείς δεν είμαστε συνέχεια στο σπίτι μας. Είμαστε, αλλά θα κάνουμε διακοπές τώρα στο σπίτι μας. Δεν θα εργαστούμε. Θα διακοπέσουμε. Για να αναπληρώσουμε αυτά που χάσαμε από τα καλοκαίρια μας και από το ταξίδι στην Αθήνα.